Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Μαζαράκι, όπου σε πολύ λίγο ξεκινάει η πέμπτη, το μάτς της πέμπτης αγωνιστικής της Summer Evolution League ανάμεσα σε Παρτιζάν και Κοζάνοστρα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι, το τζαμπολκάζι νικητές του σημερινούς φιλοξενούμενους, Κοζάνοστρα στην πρώτη επίθεση της αναμέτρησης. Ένα σου τριών πόντων άστοχο από τον Γονιδάκη. Έτσι αν εκμεταλλευτεί η πρώτη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Πάμε να δούμε λίγο τους πεντάδες. Αναγνωστόπουλος, Γενεράλης, Παυλόπουλος, Ριγανάκος, Τζάνης και Καραδήμας και γίνουν για την Παρτιζάν. Ενώ από την άλλη έχουμε Ρε, Μαυρίδη, Χατζησιμεωνίδη, Μπρούστα και Γονιδάκη στους πέντε της Κοζάνοστρα. Παυλόπουλος δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Ρεστακάρει την πάσα, είναι λίγο πιο δυνατή όμως όσο θα την ήθελε ο Μπρούστας. Έτσι κατοχή. Περνάει και πάλι στα χέρια των άσπρο μαυρών. Συνέχεια με Γενεράλη. Θέλει να πάει μόνος μέχρι μέσα, θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το καλάθι και θα ανοίξει έτσι και το σκορ για τους γηπεδούχους, 2-0. Πλάτη τον αντίπαλό του ο Μαυρίδης, θα γυρίσει αστοχή, ο ίδιος θα πάρει την δεύτερη ευκαιρία, θα τη χάσει και αυτή, Παυλόπουλος καθαρίζει. Στην άλλη πλευρά ο Αναγνωστόπουλος σηκώνεται για δύο, θα το χάσει, δεύτερη ευκαιρία, καλάθι του Παυλόπουλου για το 4-0. Η απάντηση και το πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους για το 4-2 για τους φιλοξενούμενους, με συγχωρείτε, η οποία θα κάνει το 4-2. Στην άλλη πλευρά τώρα η Κοζάνοστρα, Χατζησιμεωνίδης βρίσκει απέναντι τον Γονιδάκη, τρίποντο από εκείνον, το χάνει, θετικό rebound όμως και πάλι κατοχή στους φιλοξενούμενους. Μπρούστας ψάχνει επιλογή. Ρες. Πάσα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Τζάνι. Γενεράλης εδιάζεται, παίζει με τον Τζάνι. Φτάσε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Με το αριστερό χέρι θα τελειώσει ωραία και θα κάνει και το 6-2. Ξεκινούν καλά οι γηπεδούχοι, οι οποίοι βρίσκουν εύκολα λύσεις επιθετικά μέχρι στιγμής. Ρες με τον Αναγνωστόπουλο μπροστά του, Γονιδάκης έχει κάνει την κίνηση, σχαστή πάσα και πάλι έξω η μπάλα. Δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει, το κατάφερε όμως ο Χατζησιμεωνίδης. Πρόλαβε το χρονόμετρο παίκτης της Κοζάνοστρα. Ο Μαυρίδης και έτσι το χρονόμετρο έφτασε στο 0, πέρασε χωρίς κάτι καλό αυτή την επίθεση, χωρίς κάποιο σουτ βασικά αυτή η επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Ενώ τώρα ψάχνουμε και την μπάλα, την βρήκε ο Γενεράλης. Όλα έτοιμα για την συνέχεια, 6-2 υπερθυμίζω. 7 λεπτά ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Μεριανής τα πρώτα 3 λεπτά στο παιχνίδι. Καραδήμας δίσταση αρχικά, το πήρε στην συνέχεια και πολύ καλά έκανε. 9-2 πλέον, πρώτο τρίποντο και για τους γηπεδούχους. Μια κύριος Καραδήμας στο συν 7 πλέον. Παρτιζάν, Ρες στον Γονιδάκη. Παίρνει και πάλι αυτό στην περιφέρεια, παίζει με τον Μπρούστα. Θα γυρίσει ωραία, ξαμαρκαρίστηκε, δεν εκτέλεσε εξίσου καλά. Μια μακρινή πάσα με στόχο τον Παυλόπουλο. Αναγνωστόπουλος με το δεξί χέρι αστόχησε. Ο Νιδάκης μάζεψε και έπαιξε με τον Ρε. Ωραία περιστροφή. Βρήκε χώρο, βρήκε και το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Μειώνει σε 9-4.
αλλά και για τους φιλοξενούμενους. Ο Μοίρας θα περάσει το μάτς θες του Χατζησημεωνίδη. Ενώ ο Ρες ετοιμάζεται για την συμπληρωματική βολή του μετά το πρώτο μαδικό των γηπεδούχων. Θα τη βάλει και αυτή για το 9-5. Είναι ράλης υπό την πίεση του Ρε. Παυλόπουλος ζητάει κάποια κίνηση. Προτιμάει όμως ο ίδιος να τελειώσει τη φάση. Θα το κάνει με επιτυχία. 11-5. Συνεχίζουν με καλό ρυθμό επιθετικά οι παίχτες της Παρτουζάν. Και πάλι στο σύν 6 διαφορά. Γονιδάκης θα το πάρει το τρίποντο. Βρίσκει σίδερο. Αναγωνιστόπουλος στο μακρινό rebound. Γενεράλης. Και ωραία τον Τζάνι. Πολύ καλή άμυνα όμως από τον Γονιδάκη. Ο Μπρούστας βρήκε τελευταίος. Μπαλά είναι και πάλι για την Παρτουζάν. Αλλαγές τώρα για την Κόζα Νόστρα. Κουτσουριτάκης και Βιλιώτης. Πέρασαμε για πρώτη φορά στο παρκέ. Επαναφέρουν οι ασπρόμαυροι. Καραδί μας πήρε και εκτέλεσε αμέσως. Ο ίδιος διεκδικεί το rebound. Την μπάλα όμως έχει χτυπήσει εκτός. Ρες. Τσουριδάκης. Στην κορυφή παλεύει ο Βιλιώτης εκεί να πάρει καλύτερη θέση. Πάλι Κουτσουριδάκη στο πρώτο του σουτ. Ψηλότερα ο Μπρούστας. Κρατάει, προσπαθεί να βάλει μέσα τον αντίπαλό του. Θα τα καταφέρει με επιτυχία. 17. Γενεράλης, κλασικά. Αυτός κατεβάζει για την Παρτουζάν. Θα πάρει και το φόλο από τον Ρε. Φόλο που είναι και το πρώτο για την Κόζα Νόστρα, 1-1 τώρα τα ομαδικά. Βάζει την πρώτη. Χάνει την δεύτερη. Παρέμεινε έτσι το 12-17. Ρες. Πάσα στη γωνία, Μπρούστας. Θα πάει κοντά, βρήκε και την πάσα στον Ρέι και πάλι. Ας το κοντοδίποντό του. Γενεράλης θέλει να τρέξει. Τώρα ρίχνει ταχύτητα, βρήκε με πάσα τον Τζάνι. Γυρίζει τα πάσα ίσα από τον Μπρούστα, ο οποίος πήδηξε πολύ ψηλά. Παυλόπουλος θα το χάσει στην συνέχεια. Αλλά παραμένουν στην επίθεση οι ασπρόμαυροι. Παίρνει το σκριν ο Γενεράλης, θα εκτελέσει από μέσα απόσταση, εύστοχος. 14-7. Ο Γενεράλης πολύ ωρεξάτος σε αυτές τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Τσουριδάκης. Ρες, πες πάνω σε κορνιά, μένει πάνω του ο Γενεράλης. 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση Μπρούστας από την γωνία, αστοχή. Μαζέψει ο Αναγνωστόπουλος στο rebound και αφήνει στον Γενεράλη 3-25 ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Παυλόπουλος. Άφησε έξω στον Αναγνωστόπουλο. Χειρεί ένα τρίποντο. Βρίσκει σίδερο Τζάνι στην δεύτερη ευκαιρία. Βρίσκει στην κίνηση τον Αναγνωστόπουλο. Καλάθι και φάουλ. 16-7. Ζαχρίστας και Φλιτζάνης παίρνουν τώρα στο μάτς για την Κόζα Νόστρα, ενώ και ο Τσαπλές πάτησε παρκέ για λογαριασμό της Παρτουζάν.
Αγωνιστόπουλος εύστοχη και στη βολή του. 17-7 στρογγυλά στο σύν 10 η διαφορά. Αγωνιστόπουλος θα πέρασε εκτός. Καριοφίλης πέρασε στη θέση του. Κουτσουριδάκης. Πήρε ξανά άφησε στα αριστερά. Πολύ ωραία άμυνα εδώ από τον Τζάνι. Πήδηξε ψηλά. Έσβησε τα φώτα, έσβησε τα φώτα εκεί στον Μοίρα. Και αφήνει με 6 δευτερόλεπτα επίσης τώρα την Κοζανόστρα. Γύρισε από κοντά. Το έχασε αλλά έχει ευκαιρία για δύο βόλες στο Βιλιώτης. Ριγανάκος στην θέση του Παυλόπουλου. Βιλιώτης στη γραμμή. Κάνει την πρώτη. Δεν αλλάζει και το 17-7. Κάνει και την δεύτερη, αυτό είχε και στις δύο. Παρέμειναν στο σύν 10. Η ασπρόμαυρη. Τσαπλές. Καλλιοφίλης το δώσε ξανά. Και πάλι συνεργάζονται οι δυο τους. Η πάσα όμως θα περάσει κάτω από τα πόδια του Καλλιοφίλη. Συνέχεια με Κουτσουριδάκη. Τσαπλές έχει μείνει ψηλά για να τον πιέσει. Θα τον περάσει ο Κουτσουριδάκης. Έπαιξε και ωραία εκεί. Με τον Βιλιώτη, όχι με συγχωρείτε, με τον Φλιτζάνη. Και έρθε το καλά, Φλιτζάνη τώρα στην άλλη πλευρά, θέλει να βρει μια άμεση απάντηση, δεν τα κατάφερε. Μας έχω το επόμενο σουτ. Φλιτζάνης, σηκώνει το βλέμμα του. Μοιράς. Και τις επιλογές του, αυτός τον Φλιτζάνη, αυτός θα επιχειρήσει ένα τρίποντο. Αστόχησε, μάζεψε τσαπλές, 1-40 ακόμα. Στην πρώτη περίοδο, ο Κουτσουριδάκης θα το σταματήσει με φάουλ. Του έκοψε τη φορά με το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων, ενώ έχουμε και διακοπή για time-out. Επιστρέψαμε μετά το time-out. Συνέχεια με την Παρτιζάν να έχει την μπάλα στην εκδοχή της. Τσαπλές. Εκεί κόντρα στους αργέτους παίχτες της Κοζανόστρα. Πήρε τελικά το φόλο από τον Τζαχρίστα. Φάουλ νούμερο 4 για τους φιλοξενούμενους. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην πρώτη περίοδο. Καναδί μας έκανε μια παρακινδυνευμένη πάσα. Θα γίνει τελικά το κλέψιμο. Μοίρας. Σταμάτησε την τρίπλα, άφησε δίπλα του τον Κουτσουριδάκη. Πάσα δίπλα. Νέο τρίποντο για την Κοζανόστρα, η οποία δεν τα έχει πάει καλά μέχρι στιγμής, πίσω 86-75. Καρδιοφίλης. Τσαπλές, βρήκε ωραία τον Αναγνωστόπουλο, ανάποδο λέει up, σκοράρει. 19-9. 50 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Τσουριδάκης με φάουλ που είναι και το τρίτο ομαδικό για την Παρτιζάν. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν οι γηπεδούχοι. Τσουριδάκης στα 12. Τσαπλές πάνω του. Τσουριδάκης πάει από τα αριστερά. Θέλει να γυρίσει ο Βιλιώτης, δεν τα καταφέρνει. Τσαπλές είναι εκεί για να κλέψει. Και φεύγει στην άλλη πλευρά. Συνδυάστηκε και από την πάσα ο Ριγανάκος. Μια γρήγορη επίθεση εδώ από την Κοζανόστρα. Κουτσουριδάκης. Αλλά περνάει εκτός. Με γλωτούσαν το λάθος εδώ οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βιάστηκαν. Και έτσι έχουμε 16 δευτερόλεπτα όλα για την Παρτιζάν. Τσαχρίστας πέρασε εκτός, Χατζησιμεωνίδης στην θέση του. Τσαπλές.
στα 10. Έχει δευτερόλεπτα ακόμα. Καπλές, υψώνει, βρέθηκε στο παρκέ και έρθε το φάουλ. Τον Βιλιώτη. Τρία δευτερόλεπτα. Έχουμε μείνει στο ρολόι. Βιλιώτης εκεί νομίζω ότι τελείωσε το δεκάλεπτο. Επέστρεψε τώρα και πάλι στο παρκέ. Τσάπλες χάνει την πρώτη. Βάλει την δεύτερη για το 29. Βλέπουμε του Καραδήμα, νέα επίθεση για την Παρτιζάν. Δεν θα καταφέρουν κάτι καλό. Φινάλ λοιπόν της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 29. Όλα έτοιμα για να μπούμε και στην δεύτερη περίοδο, η οποία μόλις ξεκίνησε. Στο 29 βρίσκεται το σκορ στο συν 11. Η Παρτιζάν, η οποία έδειξε καλύτερο πρόσωπο σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά και δικαίως βρίσκεται μπροστά και με διψήφιο νούμερο κιόλας. Λάθος εδώ από τον Παυλόπουλο. Βιλιώτης θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Παίζει με τον Κουτσουριδάκη, αυτός αναλάβει να κατεβάσει. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σπάσουν το φράγμα των 10 πόντων οι φιλοξενούμενοι. Κουτσουριδάκης κρατάει. Τώρα θα γίνει κάποια κίνηση από τον Μοίρα. Βρέθηκαν όμως και έχασαν. Τσαπλές, ο ίδιος θέλει να τελειώσει τη φάση. Ούτε στην ψυχία ο Τζάνης μπόρεσε, ούτε ο Ριγανάκος. Διεκδικήσει με μπάλα, καθαρίζει τελικά ο Κουτσουριδάκης. Θέλησε να παίξει γρήγορα με τον Μπρούστα, κράτησαν οι παίκτες της Κοζανόστρα. Μπρούστας με τον Τσαπλές στην πλάτη του. Πάει και ο Παυλόπουλος για βοήθεια, Κουτσουριδάκης, υπάρχει φαουλ, τον Καραγιοφίλη. Μοιράς, τον σπίτε, σηκώνεται για δύο αστοχή. Φύγει στην άλλη πλευρά ο Τζάνης, τον σταματάει με φαουλ ο Φιλ Τζάνης. Και έχουμε βόλες τώρα για τον παίχτη της Παρτιζάν, ο οποίος θέλει εκεί να εκμεταλλευτεί το ανοιχτό γήπεδο. Το έκανε το χατήρι η μπάλα στην πρώτη προσπάθεια, 21-9. Μέσα και η δεύτερη για το 22-9. Μοίρας. Τζανής, έχει όρθιο το βλέμμα του, ψάχνει συμπαίκτη, Κουτσουριδάκης, κατάλαβε την πάσα ο Ριγανάκος, πήρε ο Καραγιοφίλης και παίζει με τον Τσαπλέ. Πάσα έφτασε στημένη στα χέρια του Παυλόπουλου, αυτός άφησε δίπλα του στον Ριγανάκο και εκείνος είναι που τελείωσε τη φάση, 24-9 πλέον. Πολύ όμορφες συνεργασίες που φέρνουν και καλάθια από την πλευρά της Παρτιζάν. Ουσιαστικό παιχνίδι μέχρι στιγμής από τους γηπεδούχους. Τσουριδάκης, σπάσιμο της μέσης θα δυσκολευτεί. Ζανής αφήνει στον Τσαπλέ, δεν ρισκάρει κάποια μακρινή πάσα. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια του, υψώνει. Δεν θα καταλήξει κάτι καλό. Μοίρας. Μια σκαστή πάσα για τον Μπρούστα. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ. Το έχει κάνει ο Ριγανάκος, όπως έδειξαν χαρακτηριστικά οι διαιτητές. Ενώ ο Μαυρίδης πέρασε το μάτι τώρα για την Κοζανόστρα.
Μασουρινδάκης. Μαυρίδης θα γυρίσει τσαπλές, θα παίξει πολύ καλή άμυνα. Βρήκε τον Ριγανάκο. Πάσε ακόμα πιο δεξιά, Καριοφίλης. Ριγανάκος. Προλάβε τον Μπρούστα, δεν κατάφερε να σκοράρει όμως. Παρέμεινε έτσι το 24-9. Χωρίς καλάθι μέχρι στιγμής η Κορδανόφυλλα στην δεύτερη περίοδο. Στην οποία έχουμε διανύσει τα πρώτα τρία λεπτά της. Χατζησιμεωνίδης άφησε δίπλα του. Δίποντο εύστοχο από τον Μαυρίδη. 24-11. Καριοφίλης άφησε χέρι με χέρι στον Τζάνι. Ψάχνει διάδρομο για να φτάσει κοντά στη ρακέτα. Φυσε έξω, Ριγανάκος από το ύψος των βολών. Μαζεύει ο Κουτσουριδάκης. Μακρινή πάσα του δεν θα φτάσει στον Μπρούστα. Ταπλές. Περνάει, πάει στο φλότερ, το οποίο δεν θα καταλήξει στο στόχο. Βρήκε όμως έξω τον Καριοφίλη, ο οποίος είναι ολομόναχος και εκτελεί. 27-11. 2 το επιμέρους σκορ μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο. Δυναμικό ξεκίνημα και σε αυτή για την Παρτιζάν, η οποία εξακολουθεί να ελέγχει τα πράγματα. Μοίρας θέλει να απαντήσει, θα τα καταφέρει και με πίεση κιόλας. 27-14. Τζάνης. Καριοφίλης, φωνές από τον Γονιδάκη για να βελτιωθεί η άμυνα. Κοζανόστρα, Ριγανάκος, ψάχνει συμπαίκτη, βρήκε τον Καριοφίλη, ζητάει ξανά ο Ριγανάκος. Τώρα θα παίξει μαζί του, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, γυρίζει με το δεξί, το χάνει. Θετικό rebound όμως του Παυλόπουλου, ο οποίος τρύπωσε εκεί, στην Πολυκοσμία. Τσαπλές στα 10, Ματέκη στο πλάι, εκτέλεση για 3. Ξανά θα ανανέωσε την επίθεση τους οι Αστρόμαυροι. Και έτσι έχουμε μια νέα 14 επίθεση για τους ίδιους, για τους οποίους θα περάσει τώρα ο γενεράλ στη θέση του Τζάνι, ενώ ο Κουτσουριδάκης θα πέρασε εκτός για την Κοζανόστρα, ο Γονιδάκης στην θέση του. Και ο Ρες θα πάρει την θέση του Μοιρά. Παυλόπουλος, παίξε με τον Λιγανάκο, μπερδεύτηκε εκείνος. Διεκδικήσιμη μπάλα Μπρούστας, Παυλόπουλος και Ριγανάκος εκεί στο παρκέ. Κατοχή είναι για την Κοζανόστρα. Ρες, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Γονιδάκης. 9. Καρατσό Χατζησιμεωνίδης. Ένα μακρινό τρίποντο του Ρε. Αστοχο ωστόσο, Καριοφίλης τώρα θέλει να τρέξει. Φύγει το πόδι από τον Γκάζι. Γενεράλης. Έτσι με τον Παυλόπουλο, ο Ριγανάκος από κοντά θα το χάσει. Ακόμα ένα επιθετικό rebound στη λίστα για τους γηπεδούχους. Να αντιμετωπίσει πρόβλημα και στα rebound οι φιλοξενούμενοι. Airball το τρίποδο του Γενεράλη. Παρέμεινε το 27-14. Μονιδάκης ύψος επανέξυπνα για τον Χατζησιμεωνίδη. Το χάσε όμως εκείνος. Παυλόπουλος παίζει με τον Γενεράλη. Ένα άτσαλο τελείωμα από τον Γενεράλη, ο οποίος θα την αλεπού εκεί θα κλέψει και πάλι. Τσαπλές. Βλέπει γύρω του. Καριοφίλης. Στα 13 δευτερόλεπτα η επίθεση της Παρτιζάν. Ριγανάκος με τον Μπρούστα. Παυλόπουλος θα πάρει το δίποντο. Με τη βοήθεια του ταμπλό ευστοχή. 29-14. Στο συν 15 πλέον οι γηπεδούχοι. Ρες. Τσαπλές προσπαθεί εκεί να τον περιορίσει.
συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια, ότι υπάρχει φάουλ τελικά. Το παραδέχεται και ωραία και ο Τσαπλές με συγχωρείτε. Ενώ έχουμε δύο αλλαγές τώρα για την Παρτουζάν. Καραδίμας και Αναγνωστόπουλος επιστρέφουν. Παίρνουν την θέση του Ριγανάκου και του Τσαπλέ. Γονιδάκης. Άφησε δίπλα του στον Μαυρίδη. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπρούστας. Θα αναγκαστεί να εκτελέσει από αρκετά μακριά ο Χατζησιμεωνίδης. Θα το βάλει όμως. Πήρε το σούτ για να προλάβει το χρονόμετρο. Ευστόχησε ωστόσο. Και μείωσε 29-17. Βαλιοφίλης βρήκε λίγο ανοιχτό διάδρομο. Ευστόχησε. Καλάθι και φάουλο από τον Παυλόπουλο και δείτε το πώς το πανηγυρίζει. Βάλε την κραβιούτ εκεί. 31-17 πλέον και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Ο Παυλόπουλος, ο οποίος επίσης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Για τους ασπρόμαυρους ευστοχή και στην βολή 32-17. 2.45 ακόμα για το ημίχρονο. Ρες. Ο Νιδάκης χωρίς δεύτερη σκέψη, ο ίδιος θα μαζέψει το rebound από το δικό του άστοχο σουτ. Ρες στην κορυφή. Παίζει με τον Μπρούστα, θα ξεφύγει ωραία, πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Δεν ήρθανε στο καλάθι, κρέμα για τον ίδιο. Γενεράλης. Αναγνωστόπουλος. Κακό το σουτ του. Ο Νιδάκης σταματάει την τρίπλα, παίζει με τον Χατζησιμεωνίδη, συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια. Πήρε ο Μπρούστας. Σου για δύο πόντους, Μαυρίδης στα στοχή. Κατεβάζει ο Γενεράλης. Πάει από τα δεξιά, τον έχασε εδώ η άμυνα των φιλοξενούμενων και έφτασαν ενόχλητος μέχρι την ρακέτα. Για το 34-17. Ρες. Διαφορά έχει. Ξεφύγει 17 από τους τώρα. Χατζησιμεωνίδης εκεί μπερδεύτηκε με τον Ρε. Αναγνωστόπουλος θα πάρει, θα κάνει βήματα όμως. Λάθος το λάθος εδώ. Ριγανάκος επιστρέφει να δούμε ποια νου τη θέση θα πάρει. Του Παυλόπουλου. Ποιος θα βάζει με τον εαυτό του. Καθώς θεωρεί πως θα μπορούσε να έχει δώσει μια καλύτερη πάσα νωρίτερα στον Αναγνωστόπουλο. Ρες θα φτάσει μέχρι το lay-up. 34-19. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Πριν την ανάποδα του ημιχρόνου. Καρδιοφίλης πήρε ξανά. Αναγνωστόπουλος πατάει γκάζι. Πέρασε αστόχησε όμως από πλεονεκτική θέση. Ρες. Θέλει να ξεφύγει. Υπάρχει φαουλ. Τι έχει κάνει ο Καρδιοφίλης. Είναι το τέταρτο για την Παρτουζάν. Κάνει την κίνηση ο Χατζησιμεωνίδης. Η μπάλα θα πάει στον Γονιδάκη. Τώρα θα πάρει. Ανάμεσα από δύο θα σκοράρει. Πολύ δύσκολο καλάθι. Αστυχτική πίεση πάνω του. 34-21. Ο Αναγνωστόπουλος κλείστηκε. Καρδιοφίλης έπαιξε με τον Ριγανάκο. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Μαυρίδης έλεγε να ξεφύγει και έχουμε το πέμπτο φαουλ για τους ασπρόμαυρους. Συμπληρώνονται έτσι τα ομαδικά για την Παρτουζάν και έχουμε βολές για τον Μαυρίδη. Και στην πρώτη για το 34-22. Βάζει και την δεύτερη. 34-23. Τζάνης και πάλι στο μάτς, θέση του Καρδιοφίλη για αυτή την τελευταία επίθεση. Καραδίμας. Στο
έπαιξε με τον Τζάνι. Ωραία, ο Αναγνωστόπουλος βρέθηκε μόνος του, δεν τον πρόλαβε ο Μπρούστας. 36-23. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του ημιχρόνου. Με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 13 πόντους, 36-23 το σκορ. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Μαζαράκι, όπου ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Παρτιζάν και Κοζανόστρα. 36-23 αυτή τη στιγμή το σκορ. Με την Παρτιζάν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού να έχει εμφανιστεί καλύτερη στην σημερινή αναμέτρηση, να είναι πιο ουσιαστική στις επιλογές της επιθετικά αλλά και αμυντικά, να έχει σταθεί καλά και έτσι προηγείται με 13 πόντους κοντά στην Κοζανόστρα, η οποία ακόμα δεν έχει δείξει την πραγματική δύναμή της. Δεν έχει παρουσιαστεί καλά στο σημερινό παιχνίδι. Ενώ ώρες δείχνει να έχει χτυπήσει, όχι όλα καλά. Παίρνει την μπάλα στο πρόσωπο, μπορεί να συνεχίσει. Κουτσιρίδακι τώρα για τους φιλοξενούμενους. Να πούμε ότι η Παρτιζάν μετράει 2 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμής στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Έχει δώσει 4 παιχνίδια σε αντίθεση με την Κοζανόστρα, η οποία έχει δώσει μόλις 2, στα οποία μάλιστα μετράει μία νίκη και μία ήττα. Μπάλα είναι για την Παρτιζάν παρά μία διαφωνία που υπήρξε. Τσαπλές λέει ο Γενεράλης, τώρα Τσαπλές. Κύριο Τζάνης. Γενεράλης βρέθηκε στην αριστερή πλευρά, παίζει με τον Τσαπλέ. Το δευτερόλεπτα στο ρολόι, σηκώνεται για 2 ευστοχή. Για το 38-23. Ρες. Μοίρας. Κλείνει το χώρο Καραδί μας. Τρίποντο του Ρεπ θα καταλήξει στο Στεφάνι. Τσαπλές. Πήγε κοντά το Παυλόπουλος, επέλεξε τον Γενεράλη. Παυλόπουλος, πάσα του δεν θα περάσει, με στόχο τον Τζάνι. Έτσι δεν είναι, ήταν εκεί για να κλέψει, ο Μοίρας τώρα. Φίνει στον Ρε. Ωραία σταυρωτή. Τσουριδάκης, μια νόλου, πάση για τον Χατζησιμεωνίδη, δεν θα την κάνει ασίστ. Γενεράλης. Τσαπλές οργανώνει, φέρνει και πάλι την μπάλα στα χέρια του Γενεράλη. Συνεργάζονται ξανά οι δυο τους. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση της Παρτιζάν. Θα πάρει ένα δίποντο μακρινό, ο Γενεράλης θα το βάλει για το 40-23, επαναφέρει την ομάδα του στο συν 17, είχε βρεθεί σε αυτό το σημείο διαφορά και νωρίτερα στην δεύτερη περίοδο. Ρες. Δημιουργική συνεργασία με τον Βιλιώτη, η μπάλα πέρασε κατευθείαν εκτός. Συνέχεια με Τσαπλέ. Να σε 4-0 τρέχει αυτή την στιγμή η Παρτιζάν σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά που έχουμε παίξει στην τρίτη περίοδο. Παυλόπουλος ζήτησε με το πόδι, σταμάτησε την πάσα ο Κουτσουριδάκης. Στα 14 δευτερόλεπτα ανανεώνεται το χρονόμετρο. Και θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο τον Χατζησιμεωνίδη, βγήκε μαζί με την μπάλα εκτός. Πήρε ο Παυλόπουλος. Γενεράλης. Γυρίζει ο Τζάνης αστοχή. Μπάλα φτάνει και πάλι στα δικά του χέρια. Μια νέα ευκαιρία εδώ για καλάθι για τους ασπρόμαυρους. Παυλόπουλος γυρίζει ανάμεσα από δύο. Υπάρχει φάουλ. Το έχει κερδίσει τον Χατζησιμεωνίδη. Εκείνος είναι που το έχει κάνει, ενώ ο Μοίρας φαίνεται να κρατάει τον νόμο του.
Δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό. Ενώ ο Παυλόπουλος χάνει την πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη για το 41-23. Ρες, Αντισημεωνίδης, πάσα έξω, Μοίρας, δεν θα διστάσει να το πάρει από εκεί. Τσουβιδέκης γενικά την μπάλα την προλαβαίνει τελικά. Μοίρας και πάλι στα 10. Σόνιο ωραία, πολύ όμορφο καλάθι. Για το 41-25. Μετά από 4 λεπτά παιχνιδιού, στην τρίτη περίοδο καταφέρει να σκοράρουν τη φιλοξενούμενη Τζάνης. Δυσκολεύτηκε να την υποδεχτεί αυτή την πάσα. Ζήτησε και πάλι. Πάει κοντά στον Μοίρα, θα τον νικήσει. Για το 43-25. Ρες. Πίεσε την πάσα ο Τζάνης Αντισημεωνίδης. Προσπαθεί να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Μοίρας στα 5. Τελεί για 2 μέσα και αυτό. 43-27 με τον Μοίρα να δίνει και πάλι την λύση στην Κόζα Νόστρα. Ωστόσο θέλει και συμπαράσταση επιθετικά. Τζάνης στα 13. Μπαλά έξω. Γενεράλης ένα τρίποντο. Μπαίνει και βγαίνει μπαλά. Μαζεύει ο Χατζησημεωνίδης. Κατεβάζει, πάει μέχρι την άλλη πλευρά. Ο Μοίρας, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλο από τον Καραδίμα. Και έχει την ευκαιρία να φέρει νέους πόντους στην ομάδα του. Είναι ο μοναδικός παίκτης μέχρι στιγμής που έχει σκοράρει στην Κόζα Νόστρα. Για την Κόζα Νόστρα στην τρίτη περίοδο. Θα βάλει και την πρώτη βολή. Με το 43-28. Μέσα και η δεύτερη, 2 στις 2, 43-29. Μπαλά επιστρέφει στα χέρια της Κόζα Νόστρα, Κουτσουριδάκης, αφήνει στον ωραίο. Ωραία κίνηση από εκείνον, χαμηλά έχει γίνει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Τσαπλές. Και είναι και το τρίτο δικό του. Μαυρίδης, όχι με συγχωρείτε, Βιλιώτης. Ρες, θέλει να παίξει και πάλι μαζί του. Παυλόπουλος όμως αντιλήφθηκε και την πήγε να κάνει ο αντιπαλός του. Έκλεψε την μπάλα. Φεύγει και ο ίδιος στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει την φάση, όχι καλά όμως. Τα κάνει όλα σωστά εκτός από το τελείωμα. Σουδιδάκης άφησε στο πλάι. Ρες, Τσαπλές τον καταδιώκει, δεν είναι καλή πάσα για τον Μοίρα, στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Μια δύσκολη προσπάθεια, Ρες μαζεύει, νέα 14 επίθεση για την Κόζα Νόστρα, Μοίρας έχει βγει στη γωνία, προλαβαίνει την άμυνα του Παυλόπουλου, αστοχή όμως και τρίτη ευκαιρία από τον Χατζησημεωνίδη αυτή τη φορά, μειώνει σε 43-31. Διαφορά πέφτει στις 12. Υπενθυμίζω νωρίτερα είχαν φτάσει και στους 17 οι γηπεδούχοι. Τσαπλές, ωραία αυτό στον Παυλόπουλο. Ψηλότερα ο Τζάνης, θα το χάσει και εκείνος. Δύο φαινομενικά εύκολα καλάθια χάθηκαν εδώ από την Παρτουζάν. Ρες, την ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο τώρα οι φιλοξενούμενοι. 3-25 πριν να τελειώσει τρίτη περίοδος. Μοίρας για 2, δεν θα το βάλει, ζητάει κι αλλαγή, φαίνεται να κουράστηκε. Γενεράλης 3-1-2. Θα γίνει το λάθος όμως. Κουτσουριδάκης. Στο έδαφος δύο παίχτες. Υπάρχει αμυντικό φαουλ νομίζω. Τον Παυλόπουλο. Γίνει και τα χέρια με τον Κουτσουριδάκη. Θα περάσουν ένα πρόσωπο τώρα στο παρκέ. Να
Χριστόπουλος και Ριγανάκος παίρνουν στο μάτς για την Παρτιζάν, ενώ από την άλλη έχουμε τον Φλιτζάνη στο παρκέ και τον Τζαχρίστα. 3-2 τα ομαδικά και συνέχεια με Φλιτζάνη. Ρες έπαιξε με τον Χατζησιμεωνίδη. Γυρίζει με το δεξί, δεν θα τελειώσει καλά. Κάνε λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα στην περίοδο. Γενεράλης, Σπυρορυγανάκος. Και πάλι Γενεράλης από εκτελεί από την γωνία, το βάζει. 46-41. Και βάζει τέλος και στο σερί των φιλοξενούμενων. Τσουριδάκης του δίνει χώρο ο Γενεράλης. Ρέσπεν και εκτελεί αμέσως. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Ένα Δήμας. Παίζει γρήγορα με τον Αναγνωστόπουλο. Φίνει στο πλάι Ριγανάκος. Ας το φωτοδίποντο μαζεύσε ο Τζάνης. Νέα επίθεση για την Παρτιζάν. Με τον Τζάνη να κρατάει. Θα πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Βρέθηκε και στο παρκέ, σκόραρε κιόλας. 48-31. Έτοιμος και για την βολή του Τζανής. Θα την βάλει. 49-31 πλέον. Τσουριδάκης. Ψηλή πολύ η πάσα για τον Γονιδάκη. Τον δυσκόλεψε πάρα πολύ, έγινε το λάθος τελικά. Έτσι η κατοχή στρέφει γρήγορα και πάλι στην Παρτιζάν. Γενεράλης. Ριγανάκος. Αστοχή από κοντά. Κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό ακόμα. Μπροστάς. Αυτή στη γωνία. Γονιδάκης αστοχή. Μαζεύει ο Αναγνωστόπουλος. Παίζει γρήγορα με τον Τζάνη. Με ευκαιρία να τρέξουν εδώ οι γηπεδούχοι. Και ο Αναγνωστόπουλος σηκώθηκε. Μπροστάς θα τον παίξει. Πολύ καλή άμυνα. Καραδήμας. Αστοχό το τρίποντο. Μαζεύει ο ριμπάουντ του Κουτσιριδάκη. Και έχουμε φάουλ τέταρτο για τον Παρτιζάν. Τσουριδάκη, τελευταία δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Γονιδάκης. Πάσα κεφάλι στα δικά του χέρια. Το τρίποντο δεν θα καταλήξει σε κάτι καλό. Γενεράλης. Ριγανάκος θα γυρίσει ωραία. Δεν βρήκε τρόπο να εκτελέσει. Άφησε κεφάλι στον Γενεράλη. Χέρι με χέρι τώρα, στα 7 δευτερόλεπτα το ρολόι για την επίθεση. Πολύ καλή άμυνα του Γονιδάκη, ο οποίος θα σπρώξει την μπάλα στα χέρια του Μπρούστα. Πάσα έξω, Γονιδάκης το έχασε νωρίτερα, από εκεί θα το χάσει και τώρα. Μια επίθεση 13 δευτερόλεπτων τώρα, ξεχασμένος ο Καραδήμας, δεν βιάστηκε. Θέλω να ξοδέψει όλα τα δευτερόλεπτα που απομένουν, 7 δευτερόλεπτα τώρα. Είναι μόνο στο Γενεράλη, σε εκτέλεσε εκεί σαν πέναλτι. 52-31 το σκορ και με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει και η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 52-31. Στο σύν 21 πλέον ξεφεύγουν οι αστρόμαυροι. Επέστρεψαν και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος που βρίσκει στο σύν 21 πλέον την Παρτιζάν. Νωρίτερα η Κοζάνος θα κατάφερε να μειώσει στους 12 πόντους, αλλά
τα τρίποτα του Γενεράλη και καλές προσπάθειες του Τζάνι ανέβασαν την διαφορά σε αυτά τα επίπεδα που βρίσκεται τώρα. Τσαπλές κατεβάζει. Μηγανάκος και ο Καρδιοφίλης αφήνει στη γωνία δίποδο του Παυλόπουλου. Αδύναμο. Τζάνις. Μια σκαστή πάσα για τον Μπρούστα. Θα γυρίσει, θα ξεφύγει ωραία από τον Τσαπλέ. Υπάρχει φαουλ χαμηλά. Δεν μετράει το καλάθι, πήραμε στην συνέχεια. Στην επαναφορά τώρα ο Φλιτζάνης. Μπρούστας. Κλείθηκε από τρεις, δίποδο του Φλιτζάνη. Ο Αναστόπουλος είναι εκεί για να καθαρίσει τη φάση και αφήνει στον Τσαπλέ. Μπερδεύεται εκείνος στην τρίπλα. Παίνει ξανά. Βλέπει απέναντι τον Αναγνωστόπουλο. Πάσα έξω στον Καρδιοφίλη. Βλέπει το ρολόι. Ξέρει ότι πρέπει να εκτελέσει για να προλάβει το χρόνο. Το έκανε από εκεί, δεν βρήκε κάτι καλό. Παρέμεινε έτσι στο 52-31. Μπρούστας. Κουτσουριδάκης. Ωραία έπαιξε με τον Μαυρίδη. Θα τελειώσει αυτή τη φάση για το 52-33. Στην επίσης τώρα υπάρχουν με τον Τσαπλέ. Καρδιοφίλης και πάλι Τσαπλές. Καρδιοφίλης αυτή τη φορά θα εκτελέσει. Μαζί ο Παυλόπουλος άφησε και πάλι έξω. Εκτελεί και ο Τσαπλές ένα νέο τρίποντο. Αστοχο και εκείνο. Καρδιοφίλης. Ο Μπρούστας ζητάει και πάλι ο Καρδιοφίλης. Επιλέγει τον Μαυρίδη. Χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα θα πάρει το τρίποντο αυτός. Δεν είναι καθόλου καλό όμως το σου του. Μέρμπολ. Κατοχή για τους αστρόμαυρους. 7.45 ακόμα και το φινάλε. Διατηρούν την διαφορά σε υψηλά επίπεδα οι γηπεδούχοι. Δεν έχουν θέσει τις βάσεις για την τρίτη νίκη τους. Αναγνωστόπουλος πατάει γερά, σηκώνεται ψηλά. Βγήκε η άμυνα προς στιγμή, πήραν και την κατοχή τώρα οι φιλοξενούμενοι. Με το φαουλ που έγινε στον Μαυρίδη. Σπέβει να του δώσει και το χέρι ο Αναγνωστόπουλος. Έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out που κάλεσαν οι φιλοξενούμενοι. Ρες. Πάει κοντά στον Αναγνωστόπουλο. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση. 52-35. Τσαπλές. Παίξε με τον Παυλόπουλο. Πάει με φόρα προς τα μέσα. Ρες. Μπροστάς. Φτύνει και πάλι στον Ρε. Με το δεξί χέρι ο Μαυρίδης θα τελειώσει τη φάση για το 52-37. Τσαπλές. Τζανής άλλαξε ωραία κατεύθυνση. Έκανε βήματα όμως στην συνέχεια και έτσι θα χαθεί αυτή η κατοχή για τους αστρομαύρους. Ρες. Μια σκαστή πάσα για τον Μπρούστα. Πολύ καλή άμυνα εκεί από τον Αναγνωστόπουλο. Ωραία εδώ η ασίστ από τον Τσαπλέ. Έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Τζάνι. Εκείνος τελείωσε τη φάση για το 54-27. Μπρούστα στέλνει να απαντήσει γρήγορα.
θα νικήσει τον αναγνωστόπουλο, θα του πάρει το φάουλ, το οποίο είναι και το τρίτο ομαδικό για την Παρτιζάν. 3-0 μέχρι στιγμή στα φάουλ και είναι και το τρίτο επίσης για τον αναγνωστόπουλο. Έξω η πρώτη βολή, δεν αρέσει το 54-37. Χάσει και την δεύτερη, παραμένει έτσι ίδιο το σκορ. Χρειάστη πάσα για τον Καρδιοφίλη Τσαπλές. Πάλι Καρδιοφίλης, πάρει το τρίποντο αυτή τη φορά, η μπάλα στο σίδερο. Ρες, θα έχει και την βοήθεια του Μοίρας, αυτόν θα δώσει. Δεν τελείωσε καλά όμως αυτό στη φάση. Θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο. Τζάνης πάει στην άλλη πλευρά. Παυλόπουλος κλείσει και βρήκε την πάσα όμως στο να μαρκάρει στο Καρδιοφίλη. Παρόλο που είχε δύο παίχτες πάνω του, ο ίδιος ο Παυλόπουλος τώρα θα εκτελέσει νέο επιθετικό rebound. Ηρεμεί τώρα η κατάσταση στην επίθεση των Ασπρόμαυρων. Πάνε σε σετ παιχνίδι. Σαμπλές θα περάσει. Υπάρχει φάουλ τον Μοίρα. Πρώτο ομαδικό για την Κόζα Νόστρα. Ενώ ο Ριγανάκος θα επιστρέψει τώρα για τους Ασπρόμαυρους. Παυλόπουλος περνάει εκτός. Τα 5-37. Κάνει την δεύτερη, ο ίδιος θα μαζέψει. Θα μου κυριαρχήσει και στα επιθετικά rebound η γηπεδούχη. Μεταφορά της μπάλας εδώ από τον Καρδιοφίλη. Χατζημεωνίδης επιστρέφει, αντικαθιστά τον Φλιτζάνη. Ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. 55-37 υπερθυμίζω το σκορ. Ρες παίρνει τα βήματα, σκοράρει κιόλας. 55-39. Ριζοφίλης απέναντι στον Αναγνωστόπουλο. Τσαπλές. Είναι κίνηση από τον Τζάνι και πάλι Τσαπλές. Μοιραστήκε καλά το χώρο, θα πάρει τώρα το τρίποντο Τσαπλές. Μάζεψαν το rebound κιόλας οι φιλοξενούμενοι, η μοίρα θα τρέξει. Πασάρει ωραία στον Μπρούστα, αυτό συνεργάζεται με τον Ρε, ωραία προσποίηση. Θα το χάσει όμως το καλάθι. Γρήγορο τρίποντο, Τόνιος ο Τσαπλές το έβαλε, δείχνει και κάποιον στον πάγκο. 58-39 πλέον. Μπρούστας. Φτάνει κοντά στη ρακέτα. Γυρίζει, σηκώνεται για δύο, εύστοχος. 58-41. Τσαπλές. Διέσχισε αρκετά μέτρα, Ριγανάκος πήρε. Δεν μπορεί να πετύχει κάτι. Ρες τώρα για την Κόζα Νόστρα, 4-1-2. Μια ψηλή πάσα, μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Μοίρα, τρίποντο από τον ίδιο. Μαζεύει ο Ριγανάκος. 3-20 ακόμα για το τέλος. Έχουμε φάουλ εδώ από τον Ρε για να κόψει φορά στην επίθεση των γηπεδούχων. Καλάδι μας πέρασε στο παρκέ για τους γηπεδούχους, ενώ ο Φλιτζάνης επέστρεψε για λογαριασμό της Κόζα Νόστρα.
συνέχεια τώρα στο μάτς. Τσαπλές. Τα δυο φίλοι στον Καραδίμα. Ένα σου τριών πόντων. Τώρα θα καταλήξει πίσω από το ταμπλό. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Έχουμε και αλλαγή για την Κοζανόστρα, ο Τζαχρίστας παίρνει στο μάτς. Στη θέση του Μοίρα. Λιτζάνη τώρα να λάβει να κατεβάσει, τελευταίο τρίλεπτο και επίσημα. Τζαχρίστας. Ομάτσε την πάσα ο Ριγανάκος. Άφησε στον Καριοφίλη. Ξανά Καριοφίλης, παίζει με τον Καραδίμα. Ζητάει απέναντι ο Τσαπλές. Έχουμε φόλο από τον Τζαχρίστα. Χαμηλά είναι το τρίτο και για την Κοζανόστρα. Καραδίμας σε νέο τρίποντο, το χάσει και αυτό. Αγνωστόπουλο στον Τσαπλέ. Ωραία, θα ξεφύγει. Ψάχνει τρόπο να εκτελέσει, έχει κάνει βήματα όμως. Λιτζάνης. Καραδίμας έχει μείνει πάνω του. Λιτζάνης συνεχίζει. Πάσα ότι δεν θα περάσει, έγινε το κλέψιμο από τους Αστρόμαυρους, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να βγουν και μπροστά γρήγορα με τον Αναγνωστόπουλο. Καριοφίλης θα πάρει, δεν θα τελειώσει τη φάση. Τζαχρίστας, ψάχνει τον Μπρούστα. Ποιος θα περάσει από τον Τσαπλέ, θα φτάσει ένα εύκολο lay-up για το 58-43. Τελευταίο 1,5 λεπτό πλέον. Τελευταίες στιγμές και στο παιχνίδι. Πώς όλα δείχνει η Παρτιζάν. Θα φτάσει στη τρίτη νίκη της, θα πάει στο 3-2, ενώ από την άλλη η Κοζανόστρα δεν θα γλιτώσει την δευτερίτα της και θα πέσει στο 1-2. Καραδίμας πασάρει στον Τσαπλέ, Καριοφίλη στην κορυφή. Καραδίμας ξανά εκτελεί για 3, αστοχή. Αναγνωστόπουλος θα πάρει, ανανεώθηκε το ρολόι. Αλλά μπερδεύτηκε στην συνέχεια ο Αναγνωστόπουλος. Νόμιζε ότι η κατοχή είχε αλλάξει χέρια. Συνέχεια με Φλιτζάνη. Τελευταίο λεπτό πλέον. Μπρούστας. Τρίποδο του Χατζησιμεωνίδη. Δεν στάθηκε τυχερός. Καραδίμας. Τσαπλές, 40 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Θα γίνει το κλέψιμο. Χατζημιονίδης παίζει με τον Φλιτζάνη. Θα πετύχει το lay-up για το 58-45. Τελευταία δευτερόλεπτα τώρα για δικαστικού χαρακτήρα. Καραδίμας θα πάρει το τρίποντο, θα το χάσει. Τσαχρίστας μαζεύει, φινάλι λοιπόν στο μάτς, νίκη για την Παρτιζάν, η οποία θα επικρατήσει με 58-45 της Κοζανόστρα.